Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Τι κάνετε? Εγώ καιρό να το κάνω αυτό! Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Αρχικά, χρόνια πολλά σε όλους! Εύχομαι να έχουμε όλοι μια υπέροχη χρονιά γεμάτη υγεία και αγάπη και να φύγει αυτό το κακό που μας έχει στοιχειώσει τον τελευταίο χρόνο. Σήμερα αποφάσισα να φτιάξουμε βασιλόπιτα. Το σχέδιο ήταν να γίνουμε μακάρονα, αλλά δεν προλάβαινα και επειδή έχουμε την αλλαγή του χρόνου και έτσι κι αλλιώς πρέπει να φτιάξουμε μια βασιλόπιτα, γιατί θα την κάνουμε εδώ πέρα την αλλαγή του χρόνου στο σπίτι, εγώ με τον Πάνο, οι δυο μας, άλλη ιστορία αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε βασιλόπιτα και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Δεν θα την κάνω μόνη μου. Μαζί θα τη φάμε. Άρα. Μαζί θα τη φτιάξουμε. Μαζί θα τη φτιάξουμε. Καλώς ορίστε, τον Πάνο Ντεντ. Χαίρετε. Χρόνια πολλά για μένα. Καλή χρονιά να έχουμε. Την κάμερα, παιδί μου, εντάξει. Είμαι ταυτόχρονα και κάμερα, μα εντάξει. Πρέπει να κάνω τα διπλά πλάνα. Τι να κάνουμε. Έχουμε COVID, δεν μπορούμε να φέρουμε συνεργείο. Ναι. Τώρα είμαστε οι δυο μας. Ωραία. Έχουμε βάλει τα χριστουγεννιάτικα πουλόβερ μας και οι δύο, τα οποία εννοείται ότι είχα ψωνίσει εγώ. Από πέρσι. Όχι, το δικό μου καινούργιο είναι. Ναι, και εμένα. Και το δικό σου. Ναι. Το ζούμε, τουλάχιστον το ζούμε. Ζεσταίνομαι. Θα ζεσταθείς περισσότερο στην πορεία με το φούρνο. Πάνω πώς αισθάνεσαι που θα φτιάξεις βασιλόπιτα? Έχω δει πάρα πολλές φορές να φτιάχνω βασιλόπιτα. Έχω φάει πάρα πολλές φορές. Αλλά δεν έχεις φτιάξει. Προφανώς δεν έχω φτιάξει. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ. Ωραία, δεν θα τρώει για τη σημερινή βασιλόπιτα. Απλά κακά. Λοιπόν, ήμασταν στο σπίτι του Πάνου τις προηγούμενες μέρες και η μαμά του μας έδωσε τη συνταγή. Την παραδοσιακή της γιαγιάς τώρα. Της γιαγιάς που τρώτε... Χρόνια τώρα. Χρόνια. Αν δεν την πετύχεις, θα το καταλάβω. Θα παρεξηγηθώ, να ξέρεις. Θα παρεξηγηθεί και η γιαγιά σου. Δεν τη ρωτήσαμε να τη δείξουμε. Η γιαγιά παρακολουθεί τα βίντεο πάντως, να ξέρεις. Οπότε... Αν έχει πρόβλημα που τη δείχνουμε. Νομίζω ότι θα τα αντέξει. Μου είπε η μαμά σου ότι είναι πολύ απλή, οπότε πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Παρένθεση, τώρα που θα τη φτιάξουμε εμείς, θα μπορούμε να στήσουμε και που θα είναι το φλουρίο της ώστε να το κερδίσω εγώ. Όχι. Τότε η γιαγιά μου πώς το έκανε όταν μικρή? Δεν ξέρω πώς το έκανα. Είχε άλλη τεχνική. Πάμε να ξεκινήσουμε! Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 700 γραμμάρια ζάχαρη. Ωραία, ό,τι πρέπει. 500 γραμμάρια βούτυρο. Το ένα να είναι φυτικό και το άλλο αγελάδος. Καλά θα περάσουμε. 7 αυγουλάκια από το χωριό. Και από αυτά, και αυτά από τη γιαγιά είναι του παππού. Παραδοσιακά τελείως σήμερα. Ναι, 2 βανίλιες. Ένα φακελάκι baking powder. Έχω χυμό και ξύσμα. Αυτή η μυρωδιά ειλικρινά μου θυμίζει βασιλόπιτα τότε που ήμουν με τη μαμά μου και τη φτιάχνανε. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Συνεχίζω χυμό και ξύσμα από ένα πορτοκάλι και ένα λεμόνι. Μία κούπα γάλα. Ναι. Και 1 κιλό αλεύρι, Παναγιά μου. Οπ, 1 κιλό αλεύρι. Θα πάρω αυτό το μπολ και ελπίζω να χωρέσουν. Έχει παρατηρήσει κανείς ότι όλα τα σκεύη είναι διάφανα, παρακαλώ, για να φαίνονται όμορφα? Τι ναι! Τηλεοπτικό! Τηλεοπτικότατη. Τι, να φαίνεται πως ανακατεύονται, είναι τέλειο. Ξέρετε, κάθε φορά που πάμε να αγοράσουμε είναι να πάρουμε και αυτό γιατί είναι διάφανο. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι, αυτό δεν είχα διάφανο. Για πες. Λοιπόν, αυτό ελπίζω να χωρέσει. Κοίτα, πρέπει να μπει 1 κιλό αλεύρι. Όλα αυτά. Ναι, εδώ. Χωράει και δεν χωράει. Μια τρίχα. Η ζωή μου όλη. Ναι. Παντού τρίχες. Θα βάλουμε πρώτα τη ζάχαρη. Θέλω να μου δώσεις να κάνω και εγώ κάτι που είναι νωρίς. Βασικά, κοίτα, πρέπει. Θα βάλουμε πρώτα. Τώρα θα εύκολα, για πες. Τα βούτυρα εδώ μέσα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Ιου. Ναι, είναι λίγο λιωμένο. Το είχα βάλει πάνω στο καλοριφέρ για να μαλακώσει γιατί ξέχασα να το βγάλω από το ψυγείο. Τι ένα βούτυρο δεν μπορώ να πιάσω. Το βγαίνεις έτσι. Λες και θα κολλήσεις κορονοϊό. Συχαίνομαι. Θέλω το μιξεράκι μου, περίμενε. Για αυτό το περίμενα την Κωνσταντινά. Κανονικά έπρεπε να τα έχει όλα οργανωμένα και τέλεια. Σταμάτα, το ξέρω. Περί το γύρισμα, όχι και τα πεινάω κιόλας. Τα έχω μπροστά μου και πεινάω. Δεν μπορείς να φας κάτι από αυτά. Έφερα το σούπερ μίξερ. Ναι. Ναι, οκ, αλλάζουμε θέσεις. Και εδώ μέσα θα βάλουμε τη ζάχαρη.
Πότε, ταυτόχρονα θες να το κάνω, να βοηθήσω. Ξέρω, κοίτα, η συνταγή ήταν πολύ βάζουμε εκείνο. Αυτό είναι αυτό, είναι αυτό. Έτσι πρέπει. Σημασία ποιο θα κερδίσει το φλουρί, όχι η Βασιλόπιτα. Οπότε. Απλά. Το έχω, το έχω. Πρέπει να πούμε ότι βοηθάω κιόλα. Βάλ το όλο τώρα, ξέρω εγώ. Α, τώρα. Έλα. Βάλε, βάλε. Γενικά θα γίνει κακουχία. Δεν έχω βάλει την ποδιά μου. Στο χωρίς ποδιά που πάει. Φοβάμαι! Την ποδιά. Κάνε δουλειά σου, εσύ, εγώ θα κινηματογραφώ εδώ για τα παιδιά. Να πιάσω τα μαλλιά μου, να μην βρούμε καμιά τρίχα μέσα στη Βασιλόπιτα. Έλα, μωρή συνηθισμένη. Ωραία. Πετάγεται παντού. Ωραία, παιδί μου, κομμάτια. Παιδιά, είναι πιο τρομακτικό από ό,τι φαίνεται, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Δεν περνάω πολύ καλά. Θες να αλλάξουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Δες εδώ τι γίνει. Γίνει σαν πάγωση είναι. Λοιπόν, κράτα λίγο. Oh. Να δούμε. Oh. Ας τα πει, δεν ξέρω αν τότε ξεντονίστηκε κάτι. Φταίω εγώ, Θα φύγω μακριά από εδώ, θα γίνει ζημιά. Προσθέτουμε τα αυγά, έλα, θα προσθέσουμε και θα ανακατευτούν όλα. Ω, μπορείς είμαι πάρα πολύ καλός αυτό. Έλα, θα να τα πετάμε. Αυγά. Θες να τα σπάσεις εσύ. Έλα, μαζί, θα τα πετάς εδώ μέσα τα τσόφλια. Τα τσόφλια, το αυγό, Sorry. Λοιπόν, δες πως γίνεται. Εδώ να το χτυπήσω. Καλύτερα όχι, φοβάμαι. Πω! Κανένα τσόφλι μέσα. Τι, κανένα. Κανένα. Και μάλιστα άνοιξε και με σύστημα κιόλας. Πόσα, πες, τώρα το έχω. Τι πόσα. Καλύτερα πόσα, πόσα αυγά. Όλα αυτά τα αυγά, 7 αυγά. Ωχ, τώρα πάμε για τσόφλι. Δεν ήταν... Δεν ήταν αποφασιστικό, ωχ. Δεν βλέπω κανένα τσόφλι. Όλα καλά, όλα καλά. Τώρα θα ανακατευτεί καλύτερα. Ναι, θα ανακατευτεί καλύτερα τώρα. Ναι. Το καλό το μείγμα. Σε βλέπω πιο χαλάρη τώρα, δεν ζωρίζεσαι. Ναι, γιατί έχει υγρό και δεν πετάγεται τόσο. Κοίτα, τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Έκατσε λίγο καλά. Λίγο έκατσε. Όχι, δεν νομίζω ότι θα πέσει. Ξέρεις και πέφτει και φεύγει όλο. Αυτό. Τότε θα τελειώσει το βίντεο νωρίς. Και τα υπόλοιπα και αλεύρι και γάλα. Λοιπόν, οπότε τώρα θα βάλουμε τα υπόλοιπα μέσα. Περίμενε το τελευταίο θα το βάλουμε το αλεύρι. Αυτό πρέπει να το κάνεις έτσι για να πέφτει όλη η βανίλια κάτω. Ναι, μπράβο, μου αρέσει που ξέρεις τα κόλπα. Από εδώ την τετρική τα ξέρω. Και θα το κάνεις έτσι και στο δοντί. Όχι! Α, όχι. Αυτό από την τετρική δεν το ξέρω. Γράψτε λάθος. Βάζουμε και το ξύσμα μέσα. Βάλε και το χυμούλι. Χυμούλι. Και το μπέικιν. Φυσικό είναι ο χυμός ή κανονικό στημένο. Φυσικό. Στημένο, τον έφτιαξα. Στημένο, παιδιά. Μην παίρνετε. Στημένο. Και το μπέικιν. Μπράβο. Αμπράβο. Το είδα να πλησιάζει. Μεγάλη στιγμή. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ετοιμαστείτε για να ξεγυλίσει. Ας να ζεστάνουμε και το φούρνο ρε εσύ, το ξέχασα αυτό. Για πόσα άτομα είναι αυτή η Βασιλόπιτα. Σύνος στους 175 βαθμούς για 45 με 60. Μπράβο θέλω πάνω. Θέλω να το δείξουμε αυτό. Μόνο πάνω μπορεί να τα καταφέρει αυτό. Παιδιά, άνοιξα λάθος το αλεύρι. Το καλό είναι ότι θα το βάλουμε όλο. Οπότε εντάξει, αλλά πώς το κατάφερα αυτό, ναι. Πώς. 175, εγώ το βάζω λίγο παραπάνω γιατί ξέρω ότι ο φούρνος μου θέλει λίγο παραπάνω. Τι κάνεις, γιατί τα άνοιξες κι από... Βάλε και το γάλα εδώ μέσα. Πανταγιά μου, δεν χωράει τίποτα άλλο. Εδώ θέλει λεκάνη. Λεκάνη, πάνω να φάρω τα ρούχα. Για κάποιο λόγο και η γιαγιά μου είχαν λεκάνη και μαγείρευαν. Δεν γίνεται από τα ρούχα, ρε. Τώρα το σύντομα. Την έχεις για μαγειρική. Α, πάω ξανά ρίξω με το λάστιχο λίγο και να την φέρει. Λοιπόν. Τι κάνουμε. Μακριά από μέρα και πάνω στο τραπέζι. Σιγά σιγά θα το ρίχνει. Βασικά ρίξε μπόλικο όμως. Εντάξει, άμα το κάνεις τόσο σιγά σιγά θα πεις ποτέ.
Ωραία, άστο λίγο να τα ανακατέψουμε αυτό, να δούμε πώς πάει. Βοηθάω, για να μην λέτε ότι δεν βοηθάω, ε. Ναι. Βασικά, άμα φουσκώσει και μετά... Δεν θα φουσκώσει εδώ. Α. Δεν φουσκώνει εδώ, παιδιά. Και πού φουσκώνει? Στο φούρνο θα φουσκώσει. Μόνο στο φούρνο, παιδιά. Ακούτε, άμα θέλετε. Ρίξε. Ρίξε μπόλικο. Το παίρνει. Το παίρνει, θα το πάρει. Θέλει, δεν θέλει τώρα. Εδώ που φτάσαμε, έχει μείνει πάνω από το μισό τώρα μέσα, για δες. Λιγότερο. Λιγότερο από το μισό. Εντάξει, θα το πάρει. Απλά δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω με το μίξερ. Ή να βάλω το χέρι μέσα. Ή να βάλω μια κουτάλα. Το έχω. Περίμενε, πρέπει να φύγει. Τι κάνεις? Σαν κουτάλι. Σήκωσέ το. Γιατί το βγάζεις, αυτό θα ξαναγεμίσει. Γιατί θα το κάνουμε κουτάλα, πάει, θα τα βγάλουμε αυτά. Θα συνεχίσουμε το κουτάλι. Α, οκ. Okay. Ναι, τώρα εντάξει, δεν πειράζει αυτό. Είναι χάλια, θέλει πλύσιμο. Σίγουρα θα γίνει χάλια. Δεν γίνεται να μην γίνει χάλια. Μια τρίχα τη γλιτώσαμε από το να τη βρούμε. Σίγουρο, παιδιά, το είπα εγώ. Ρε εσύ, είναι τόσο εύκολο να πέσει μια τρίχα μέσα. Γι' αυτό στο μαγειρία φοράνε εκείνα τα σκουφιά. Και εγώ όταν μαγειρεύω, κανονικά πιάνω τα μαλλιά μου πάνω και επίσης φοράω κοντομάνικο γιατί με νευριάζουν τα μανίκια. Αλλά τώρα έχουμε χριστουγεννιάτικο βίντεο, δεν γίνεται να είμαστε όπως να είναι. Δες, Παναγιά μου, θα τρώω βασιλόπιτα για ένα μήνα. Παιδιά, όποιος δεν έχει φάει βασιλόπιτα, ξέρει. Κάνει παραγγελία από εμάς. Όποιος θέλει, κάνουμε και delivery. Και στέλνουμε και με courier. Και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό, παιδιά. Για εσάς που δεν έχετε παραδοσιακή. Αν και μετά από αυτό το βίντεο θα φτιάξετε παραδοσιακή. Βασιλόπιτα της γιαγιάς Ευθυμίας από τα Σήμαντρα, παρακαλώ. Α, μπήκε ολό. Το πήρε. Τι τρομερό γυάλινο μπολ πήρε, ρε παιδιά. Δώσε. Το έχεις. Το έχεις πάνω. Ναι, ρε. Έχεις κάνει και πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή. Έχω ανακατέψει αλγινικό εγώ. Αν εννοείς αυτό το πράγμα. Για μην κοιτάτε, με αγχώνετε, εντάξει. Άντε, πάνω περιμένουμε. Θα το κάνω. Θα φάμε βασιλόπιτα σήμερα. Δοκιμάζουμε τώρα που έχει ο Μαύγα, αλλά είναι από το χωριό. Είναι από το χωριό, ισχύει. Άμα, αν πιστεύεις ότι θα έχει διαφορά να δοκιμάσεις, εγώ για να δοκιμάζω δεν κατάλαβα κάτι. Δεν είναι το πιο τέλειο στα κέικ να δοκιμάζεις το ομό, την ομιζήμη. Κανονικά με το δάχτυλο πρέπει. Μια χαρά είναι. Καλή είναι, παιδιά μου. Ζάχαρη, μπουκιά και συγχώριο. Στάζει ζάχαρη. Τώρα, επειδή ξέρω ότι το ταψί μου δεν θα με βολέψει που έχω, γιατί η βασιλόπιτα πρέπει να είναι... Στρόγγυλη. Πήρα αυτά της μιας χρήσης. Πήρα αυτά, τα ταψάκια. Αυτά είναι για τα γεμιστά, το βλέπω και στη φωτογραφία. Είναι για ό,τι θες να είναι πάρα. Οπότε πιστεύω ότι χωράει για δύο ταψάκια τέτοια. Άνετα. Οπότε το ένα θα είναι βασιλόπιτα για αύριο. Και άλλο το άλλο είναι για το γύρισμα. Είναι για το γύρισμα, για να δοκιμάσουμε. Ναι. Μπορεί και τρία να παίρνει, δεν ξέρω. Μπορεί και για το γείτονα. Τώρα πρέπει να το αλευροβουτυρώσουμε. Έχει μείνει βούτυρο ή το έχουμε ρίξει όλο? Έχω και άλλο βούτυρο. Θα το αλευροβουτυρώσουμε για να μην κολλήσει η βασιλόπιτά μας. Πάμε. Easy. Πάνω, άμα θες να το κάνεις εσύ που σου αρέσει και το βούτυρο. Όχι. Ενίσταμε. Εγώ τώρα θα το κάνω έτσι, επειδή είναι ράβδος αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαία, παιδιά, καμία αγορά. Η σωστή νοικοκυρά ξέρει και επιλέγει. Όπα. Όπα! Φορτώνει, πάμε. Αυτό για το μικρό. Ένα μικρό κουταλάκι. Μία μπουκιά μόνο. Μία πολύ μικρή μπουκιά κάνεα. Δεν μπορεί να το παίρνει και όλα, θα δούμε. Ναι, για χάρη του γυρισμάτου δεν το βάλουμε όλο όμως. Και εγώ θέλω να φάω βασιλόπιτα σήμερα, όχι μεθαύριο. Δεν έβαλα αλεύρι. Αλεύρι, εντάξει, δεν πειράζει. Μπορεί να κολλήσει. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή δεν θα είναι η τηλεοπτική, αυτή θα τη φάμε μόνοι μας. Την άλλη θα βάλεις. Το ξέχασα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε και λίγο από αυτό. Αυτή είναι η τηλεοπτική. Η τηλεοπτική. Πάμε ξανά. Βάζουμε το αλευράκι μπόλικο εδώ.
φροντίζεις να πάει παντού, το δύσκολο να πάει στα τυχώματα. Στη βάση πάει εύκολα. Τώρα μάλιστα. Τώρα φαίνεται ότι θα κολλήσει. Ναι, είδες. Για την άλλη έχω λίγο τις αμφιβολίες. Την άλλη θα τη φτιάξω, θα τη βάλω στο τρίτο. Θα το αλευροβουτυρώσω και θα τη βάλω εκεί πέρα. Το αποφάσισα. Το είπε, θα τα άφηνε έτσι. Αυτή, πότε θα τη ρίξουμε φλουρί, να ετοιμάσω. Ναι. Φέρε ένα πεντάλεπτο. Το χειρότερο όμως στις βασιλόπιτες ήταν να βάζει το πιο μικρό κέρμα που υπήρχε. Πάλε 2 ευρώ, πάλε 2 ευρώ. Πάλε 2 ευρώ, γιατί έπαιρνες χαρτζιλίκι. Αν έβρισκες το φλουρί, κρατούσε και το 2 ευράκι. Έπαιρνες σοκολάτες μετά και Pokemon και σκίες στο Fortnite. Είναι αίρεση τώρα. Έχω εδώ ένα μεγάλο κέρμα. Τι ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Φανώ. Σκέψε ότι αντί για 2 ευρώ μπορείς να ρίξεις 100 πίτες, 200 πίτες, συγγνώμη. 200 πίτες με ένα τέτοιο. Επίσης το ξενέρω ότι ήταν σε αυτές τις βασιλόπιτες που παίρναν απ' έξω που είχαν κάτι ψεύτικα κέρματα. Ισχύει. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, θα πρέπει να το βάλω στην τιμή αν είναι. Αλουμινόχαρτο είναι και το συνέστημα που βλέπεις το αλουμινόχαρτο και είσαι εδώ είμαστε. Θα πάει καλά και αυτή η χρονιά. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως που είναι. Να ξέρεις. Η γιαγιά μου πώς ξέρει. Εντάξει, μπορείς να, άμα θέλεις, μπορείς κάτι να κάνεις. Θες να κάνουμε? Όχι. Έτσι και όντως θα είναι 50-50 οι πιθανότητες. Μισό να είναι δικό, μισό να είναι δικό σου. Βάλτε εσύ όπου θες. Έτσι γίνεται, παιδιά. Τα ετοιμάζεις και χρόνια. Στη μέση βρεσή, εκεί που θα πας. Νομίζω ότι το ανακατεύεις. Τώρα να δω που το βάλω εκεί θα είναι. Α, βασικά τη γυρνάς μετά, ρε. Τη γυρνάς, βρε. Μπαίνει πιο μέσα ή όχι. Μπαίνει. Δεν θέλω. Περίμενε. Πάμε. Και φούρλα. Και φούρλα τώρα. Εδώ είναι τώρα. Φαίνεται ότι είναι εδώ. Σταμάτα, δεν είναι. Κάνε και σε άλλα σημεία έτσι. Για να μην καταλαβαίνουμε που ήταν τελικά. Και φούρλα τώρα. Πάμε. Θα τη βάλουμε στο φούρνο. Θα κάνω και την άλλη να τη βάλω μαζί στο φούρνο. Και επανερχόμαστε όταν θα είναι χυμένε. Στο καλύτερο. Την ώρα για το φαΐ. Πάμε. Πάνω. Μία ώρα αργότερα, μία βασανιστική ώρα αργότερα. Το μυρίζεις. Το μυρίζω. Εσύ δεν το μυρίζετε, εγώ το βλέπεις. Μυρίζω. Φούσκωσε. Εντάξει, δεν φούσκωσε πολύ να σου πω την αλήθεια. Για βασιλόπιτα πρέπει να έχει φουσκώσει περισσότερο. Βασικά πρέπει να έχω βάλει μάλλον σε ένα ταψί όλη τη δόση. Α, μπράβο, να γίνει βαρβάτη, οπότε εσείς που βλέπετε θα το διορθώσετε. Δεν το πιάνω, φέρε τα ειδικά. Ναι. Βέβαια λοιπόν, τώρα δεν μοιάζει με βασιλόπιτα, θέλει και κάτι ακόμα. Θέλει την ειδική περιποίηση. Αυτή είναι η πρώτη που κάναμε, η τηλεοπτική. Ναι. Και αυτή είναι η δεύτερη. Όχι, εδώ καλύτερα. Αν μπράβο, σωστά μου υπήρχε άλλη, θα ήταν άλλο τόσο, θα τα περίπτωνα τόσο. Οπότε ενδεχομένως κάναμε λάθος, μία. Το μείγμα είναι για μία. Μία. Πάμε. Τώρα όμως πρέπει να το γυρίσεις ξανά και ναι. Οχ. Όχι, είδα που είναι το φλουρί. Δεν κοιτάς. Δεν κοιτάω. Κοίτα, δεν ξέρω που είναι από κάτω, αλλά άμα τη στριφογυρίσουμε. Όπα, έλα να μην εδώ δίπλα το χάλασα λίγο. Γίνεται, δεν μάθουμε ποτέ που είναι το φλουρί. Δεν ξέρουμε που είναι. Καλά, δεν χρειάζεται. Έχω πάρει εδώ αυτό τον μήλο άχνης. Θες να το κάνεις εσύ ή να το κάνω εγώ? Α, ναι, θα το κάνω εγώ. Έλα, πρόσεχε που θα πάει και μην έχεις την κάμερα κοντά. Έτσι σαν... Ναι, χιόνισε, χιόνισε παντού. Χιόνιος, δεν πέφτει. Πέφτει παντού. Είπες πρέπει να το κάνεις έτσι. Σαν ειδικός μπουγάτσας. Ναι, έτσι πρέπει. Α, καλά, σαν το χαζό εγώ το κομπάνω. Έλα, έλα, έλα. Χιόνια στο καμπάνα. Πολύ, πρέπει να καλυφθεί όλο από άχνη και απ' έξω. Την άκρη θες να το κάνω εγώ επειδή βαρέθηκες. Εγώ δεν βαρέθηκα, όχι κάνει. Δεν σε ξέρω. Τώρα θα σε μάθω. Εγώ για το πλάνο το κάνω. Πω πω, θέλει πολύ ρεση. Κοίτα, εμένα πολύ άχνη έτσι και όσο δεν μ' αρέσει. Δηλαδή το παίρνω το πιάτο, το χτυπάω για να φύγει άχνη από πάνω. Εμένα μ' αρέσει. Αφού κάνεις και γίνεσαι χάλια. Δεν την τρως έξω στο σπίτι, την τρως. Ναι. Έλα. Χιονίστηκε. Τώρα είναι βασιλόπιτα. Μπορεί έξω να έχει ήλιο, αλλά η βασιλόπιτα μας είναι χιονισμένη. Επειδή δεν έχω πάρει, ήθελα να πάρω σοκολάτα αν τελειώσω να γράψουμε 2021, ναι. Αλλά ξέχασα να πάρω. Βάλουμε αμύγδαλα. Όχι. Όχι. Α, organic nibs από my... καλά. Από my protein. Προσπάθησα και αυτή τη σοκολάτα να τελειώσω. Cacao nibs. Αλλά δεν λιώνει. Είναι καλή γι' αυτό. Δεν λιώνει άτιμη. Πρέπει να κάνουμε το 2020. Πάντως και με αμύγδαλα γίνεται. Θες να κάνουμε αμύγδαλα.
Με αμύγδαλα, δεν το έχει δει. Ή στα τσουρέκια είναι αυτό. Στα τσουρέκια νομίζω είναι. Κάνει. Τι ξέρω. Απλά προσπαθώ να κάνω κάτι. Ωραία, δηλαδή ήταν με λίγα λόγια. Είχαμε το σχέδιο ήταν να λιώσουμε σοκολάτα. Δεν θα τα καταφέρουμε. Οπότε θα κάνουμε εδώ μια πατέντα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το 2. Να δες, το κάνεις και μετά το διορθώνεις με το χέρι. Δες τώρα το 0 σου, μου το έχεις κάνει χάλια. Τέλειο. Είναι χάλια! Α, τα κακάο νύπς πήγες να λιώσεις, όχι μια κλασική σοκολάτα. Δεν λιώνουν, δηλαδή, γιατί... Δηλαδή, επειδή είναι διέτης... Δεν έχουν τίποτα μέσα και δεν λιώνουν. Είναι σκέτος καρπός κακάο. Επειδή είναι διέτης, σου λέει εντάξει δεν πειράζει, ας πάρουμε και σοκολάτα διέτης, αντί να πάρεις εκείνη το γάλα. Το ξέχασα! Αλλιώς θα το έπαιρνα, πίστεψέ με. Όσο... Πάντα το κάνεις. Το ένα είναι εύκολο ρε, μια ευθεία ρίχνεις. Να, θα κάνω το ένα εδώ. Πώς είπα, χρέωσες. Να, τι ωραίο που το έκανα. Τι ωραίο το ένα. Και το δύο το έχεις κάνει χάλια. Τηλεοπτικότατο. Τι τηλεοπτικότατο, είναι χειρότερη βασιλόπιτα που έχω δει. Καλά βγήκε τώρα, εντάξει. Φαίνεται. Κοιτάξτε, παιδιά δείτε την από εδώ, γιατί δεν υπάρχει να τη σηκώσουμε. Αλλά, ναι. Όχι, εσύ, ωραία. Και έτσι φτιάχνετε... Δεν είναι για φωτογραφία στο Instagram. Έλα μωρή τώρα. Αλλά εγώ θα τη βγάλω. Κοίτα, αυτή που το ανεβάζω στο Instagram είναι αυτές οι αγορασμένες. Οι homemade ποτέ δεν είναι τρομερές. Κάποιοι τα κάνουν και homemade. Καλά, εμείς το κάνουμε πρώτη φορά. Εσείς εδώ το κάνετε καλύτερα, είμαι σίγουρος. Ναι, γι' αυτό. Όσοι ασχοληθείτε. Περιμένω τις φωτογραφίες σας από τις βασιλόπιτές σας στο Instagram. Ή από την βασιλόπιτα της μαμάς, ναι, και αυτό, ναι. Και αυτό αποδεκτό είναι. Το ίδιο είναι. Του σπιτιού σας. Έλα, καλά είναι, καλά είναι. Να βάλουμε και αμύγδαλα, περίμενε. Τι αμύγδαλα πάνω! Έτσι δεν κάνεις, δεν βάζεις αμύγδαλα, έτσι. Βάλε και αμύγδαλα, τι να σε πω. Θα κάνουμε μια γραμμούλα από κάτω. Εσικά αυτά πρέπει να, πρέπει να τα βάλεις εκεί. Όχι! Ναι, πρέπει να, εκεί που είναι μαλακό το ζυμάρι, να τα βουτήξεις μέσα πρέπει. Δεν θα βουτάς τώρα, θα την καταστρέψεις. Και τώρα ήρθε η ώρα να κόψουμε. Όχι, πείτε γιατί, πάρα πολύ ωραία είναι. Εντάξει, είναι δικιά μας, οπότε είναι ωραία. Κόψουμε μόνο για να δοκιμάσουμε, να σας πούμε έτσι μια εντύπωση και μετά άλλη βασιλόπιτα, λοιπόν, άλλη στιγμή. Πρώτα κάνεις το σταυρό. Το κάνω εγώ που είμαι άντρας. Ναι, έλεση. Καλά. Συγγνώμη. Χριστός, Άι Βασίλη. Αυτό είναι το δικό μου και αυτό είναι το δικό σου. Τι είσαι, 4. Ναι, να κάνεις το σταυρό. Άντε καλά. Άντε, ευχόμαστε το 2021 να μην είναι σαν το 2020. Ναι. Το φάμε τώρα είναι. Ένα. Ναι, ναι, ναι. Όχι ένα καθένα. Αφού φάγαμε τώρα μεσημεριανό, έχω σκάσει. Ένα μαζί. Α, ναι, αυτό εννοούσα. Έλα. Κιά το δεν έχουμε. Σήκωσε να δούμε πώς ψήθηκε. Ψήθηκε. Μη σου πω ότι πέτυχε το φλουρί. Έπεσε το αμύγδαλο. Ψήθηκε, ψήθηκε, ωραίο είναι. Δεν είναι αυτή με το. Παιδιά φαίνεται τρομερή, να ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αφήνω την κάμερα. Περίμενα να φέρω πιάτα. Πιάτα, έτσι εδώ. Τι έτσι εδώ, θα πέσει στη βασιλόπιτα που δημιουργήσαμε. Λοιπόν, έλα. Όπου μυρίζει το πορτοκάλι. Ναι. Άτσι. Ωραία, περνάμε σε αυτή την εκπομπή. Να το ξανακάνουμε. Παίζει κάθε φορά να λέω το ίδιο, αλλά όντως. Έλα. Με το χέρι τρώγεται. Ωραία είναι, είναι σαν τη γιαγιά σου. Είναι τρομερή. Σου θυμίζει. Λίγο από κάτω ήθελε χρωματάκι, αλλά δεν πειράζει, αλλά είναι καλύτερη. Είναι ένα τσίκι μαλακιά κιόλας, μ' αρέσει. Και το καλύτερο είναι ότι αυτή, κρύα, είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή αυτή είναι εδώ της γιαγιάς μου, την τρώνε 5 μήνες μετά στο χωράφι. το καλοκαίρι αυτή είναι πάλι τρώνε. Την βρήκε ο πατέρας μου με το θείο μου και την τσάγισαν τις προάλλες. Μες στην καλύβα. Αλήθεια, τη θυμάσαι την ιστορία. Λοιπόν, πω, είναι αυτή η βουτυρένια. Πολύ ωραία. Άβελε. Χαίρομαι που τα καταφέραμε, τουλάχιστον από νοστιμιά σκίζει. Σκίζει και από εμφάνιση καλή είναι. Εμφάνιση αύριο για αυτή που θα κόψουμε, θα πάω να πάρω σοκολάτα να λιώσουμε για να βάλουμε μια ωραία φωτογραφία στο Instagram με τη βασιλότητά μας. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντάκι. Ναι. Να έχετε μια καλή χρονιά όλοι, να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, να έχετε αγάπη. Και όποιος και δεν είστε φλουρί, να το γράψει κάτω στα σχόλια.
αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Γεια, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Γεια σας.